Εγώ ως γνωστό βοσκούσα τα πρόβατα εδώ υπεραπέρχη. Εκ πρώτης όψεως λοιπόν είδα όλες τις πόλεις και τα χωριά να γίνουν τα ανθρώπινα. Έτσι, εξαδιαρά του γίνανε όλα. Ανθρώπινα έτσι γίνανε. Αυτομάτως. Διαμπερές ήταν, διαμπερές, ξεκόκληρο. Και πώς γίνανε ανθρώπινα? Ποια γίνανε ανθρώπινα? Αυτά που αναφέρατε. Όχι, εμείς δεν φέραμε τίποτα απολύτως. Αυτοί τα φέρανε. Ποια φέρανε? Τα μηχανήματα και τις μπουλντόζες. Αυτό τα φέρανε μόνοι τους, εξολοκλήρω. Ναι, ποιοι τα φέρανε? Οι αυτοί, οι ίδιοι, τα παράλληλα, τα μεταξύ τους. Που μόνοι τους ήταν όλα. Ποιοι ήταν αυτοί? Αυτοί ήταν αυτοί που φέρανε τα μηχανήματα. Ναι, μα ποιοι ήταν αυτοί? Οι ίδιοι. Οι Κελαϊδόνες ήταν, οι Σταβόπουλος ήταν, οι Νταλάρες ήταν, όλοι ήταν. Γιατί ήρθανε? Ήρθανε για τα φέρετα. Τι να τα κάνουνε? Ήρθανε να τα κρεμίσουν εξ ολοκλήρου και να φύγουν ξανά πίσω, να πάρουν όλα. Μήπως τα έχετε μπερδέψει? Μήπως ήρθανε για άλλο σκοπό? Μήπως ήρθανε μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής αποκέντρωσης? Ήρθανε και γι' αυτό ήρθανε. Με τις μπουλντόζες ήρθανε και ήταν μέσα στην αποχέτευση όλοι εξ ολοκλήρου μέσα. Και τα ρίξαν όλα μετά και δεν αφήκαν τίποτα. Εκεί σμαριά μέχρι. Και μετά τα πήρανε, τα πήραν μαζί τους, τα βρήκανε και φύγανε. Δεν έμεινε κανείς πίσω τους, δεν έμεινε τίποτα. Δεν έμεινε. Ναι. Τι βρήκανε? Τι βρήκανε? Τα ίδια βρήκανε. Αυτά που ψάχναν. Τα μάρμαρα. Τα ελιγίνια. Τα ελιγίνια? Μα τι μου λέτε? Πού τα είδατε εσείς τα ελιγίνια? Πού τα είδαμε? Στην τηλεόραση τα είδαμε. Όλος ο κόσμος τα είδε. Σταματήσει. Μόνο εγώ τα είδα. Άρα δεν τα είδατε εδώ όπως ισχυρίζεστε? Ποιος ισχυρίστηκε? Είπα ισχυρίζεστε. Μάλιστα. Τι μάλιστα? Τα ελιγίνια τα είδατε εδώ? Μάλιστα, εδώ τα είδαμε. Αφήστε με να τελειώσω. Τα είδατε εδώ ή στην τηλεόραση? Μάλιστα. Στην τηλεόραση τα είδαμε. Αφού λοιπόν τα είδατε στην τηλεόραση, πώς γίνεται να τα είδατε εδώ? Γιατί την τηλεόραση πού την έχουμε? Και την έχουμε. Εδώ την έχουμε. Εδώ τα είδαμε. Άρα τα είδατε στην τηλεόραση που έχετε. Αυτό να μην το ξαναπείς, γιατί θα σπάσω το κεφάλι με την κλίτσα. Εμείς τηλεόραση και τέτοιες αιτίες δεν έχουμε. Εμείς μια ζωή εδώ, Πασόκ ψηφίζουμε. Και αν δεν κάνουμε την τηλεόραση. Καλά. Αφού δεν έχετε, όπως λέτε, τηλεόραση, τότε πού τα είδατε? Ποια? Τα ελιγίνια. Όχι, δεν τα είδαμε. Αυτά δεν είδαμε καθόλου, για να είμαστε απολύτως βεβαιωμένοι. Τα πήραν και φύγανε. Αφού τα πήραν και φύγανε, πού να τα δούμε εξ ολοκλήρου χαμένα πράγματα? Μα ποιοι τα πήρανε? Οι ίδιοι, οι αυτοί, οι τρεις τους. Μαζεμένοι κοιτάνε εξ ολοκλήρου και οι Λαϊδόνες, Σταβόπουλος και τα Λάρα, και τα ξαφανίστηκαν μέσα στο κάμπο. Εσείς τους είδατε που τα πήρανε? Όχι, τους είδαμε που τραγουδάγανε. Πού τραγουδάγανε? Στο στάδιο ήταν, μέσα στην Καλογρέζα. Ήταν κατά κορύφος τραγουδάγανε. Ξέρω και με τα παγόνια. Αερόστατα είχε, τρέχαμε τα ποδήλατα και πάνω. Όλοι μας μέσα, τραγουδάγανε. Ναι, καλά. Εσείς είχατε πάει στην Καλογρέζα? Όχι, δεν είχαμε πάει. Στην Καλογρέζα δεν είχαμε πάει, για να είμαστε σίγουροι εκεί. Στο καφενείο είχαμε πάει. Ωραία. Και τότε πού τους είδατε? Εμείς τους είδαμε στο καφενείο. Δηλαδή ο Κυλαϊδόνης, ο Σαβόπουλος και ο Νταλάρας τραγουδούσαν στο καφενείο? Όχι, αυτοί ήταν στην Καλογρέζα. Η τηλεόραση ήταν στο καφενείο. Κύριε Τραμπάκουλα, έχω την εντύπωση ότι έχετε μπερδέψει λίγο τα γεγονότα που με τόση ένταση πρόβαλε η τηλεόραση. Εμένα δεν με πρόσβαλε κανένας. Εμάς εδώ δεν μπορεί κανένας να μας προσβάλλει, γιατί εμείς εδώ όλοι μας ανήκουμε στη Νέα Δημοκρατία. Μα πριν από λίγο μου είπατε ότι ψηφίσατε Πασόκ. Το Πασόκ ψηφίσαμε, αλλά στη Νέα Δημοκρατία ανήκουμε. Μα πώς είναι δυνατόν να ανήκετε στο ένα κόμμα και να ψηφίζετε το άλλο? Ποιο είναι το ένα κόμμα και ποιο είναι το άλλο? Ένα είναι το κόμμα. Ποιο είναι αυτό? Το κουκουέ, νομίζω. Σας δώσαμε ένα ζωντανό παράδειγμα της σύγχυσης που μπορούν να προκαλέσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας στις λαϊκές μάζες με την αλόγιστη προβολή θεμάτων και γεγονότων που εξυπηρετούν την πολιτική του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος. Ένα είναι το κόμμα. Ένα. Το κουκουέ. Το λαϊκό μαζί. Εξαδερώς το κουκουέ.